Κλιμακώνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ Μαγνησίας, οι οποίοι μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Ιστορικών Χάρη Καστανίδη ότι δεν θα πληρωθούν όσοι δημοτικοί υπάλληλοι κάνουν καταλήψεις, εξήγηλαν 48 ώρια απεργία μέχρι αύριο, ενώ Τετάρτη και Πέμπτη θα λάβουν μέρος στη 48 ώρια απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν σαν αντίσταση σε όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και ας μας κατηγορούν για συντεχνίες, ας μας κατηγορούν για λαϊκισμό. Αυτοί τότε εμείς μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για πολιτερχισμό, για χούντα και να τους κατηγορήσουμε και για τη συμμετοχή τους σε λέσχες. Στον Χιτά του Βόλου οι εργαζόμενοι απέκλεισαν την είσοδό του από τα ξημερώματα. Αναλογός αποκλεισμός έγινε και στα δημοτικά αμαξοστάσια. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον δεν θα γίνει αποκομιδή σκουπιδιών στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Συμμετοχή ολική στα αμαξοστάσια. Κανένα απορριμματοφόρο δεν βγήκε. Εκτός από αυτά που είναι προσωπικό ασφαλείας. Είμαστε στο Χιτά. Αποκλεισμός στο Χιτά. Οι εργαζόμενοι του ΣΟΤΑ δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους παρά τα όσα έγιναν στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο, όπου οι ιδιωτικές εταιρείες με τη συνοδεία περιπολικών άρχισαν την αποκομιδή των σκουπιδιών. Πιστεύουμε να έχουμε την ίδια συμμετοχή και αύριο και την Τετάρτη βασικά, που κορυφώνεται η απεργιακή κινητοποίηση, και την Πέμπτη. Οι απεργιακές κινητοποίησεις των εργαζομένων στο Δήμο Βόλου οδήγησαν σε ματέωση τις σημερινές συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής το μεσημέρι και του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα.